και τα δύο βαθμίδε ελληνική οικονομία. Πρακτικά θέλω να μα εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά, αν υπάρξει μια υποβάθμιση αντίστοιχη από άλλον επενδυτικό οίκο, θα έχουμε ένα πρόβλημα χρηματοδότηση των ε, ομολόγων των ελληνικών τραπεζών. Αυτό, με λίγα λόγια, σημαίνει ότι αν μα υποβαθμίσει ένα ακόμη οίκο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δέχεται ομόλογα ελληνικών τραπεζών. Ναι. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να δανειστούν πλέον οι ελληνικέ τράπεζε. Ε, κοίταξτε, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όπω. Ε, επετέθη προηγουμένως σωστά, ο κύριος Τρισέ θα πρέπει να προβλέψει αυτό το, αυτή την κίνηση και θα προφανώς τις επόμενες ημέρες πρέπει να προβεί σε καινούργια απόφαση σε σχέση με την αναχρηματοδότηση των ελληνικών ομολόγων. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα κύριε Βέργο, μισό λεπτό παρακαλώ.